Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα Πέμπτη κοντά σας φίλες και φίλοι, όπως είχαμε πει και είχαμε κοινοποιήσει και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook εδώ το απόγευμα, πάντα μέσα από τη συντροφιά του www.bbox.gr για τους διαδικτυακούς μας φίλους. Και σήμερα φίλες και φίλοι, όπως είχαμε κοινοποιήσει και μέσα από τη σελίδα μου, είχα κοινοποιήσει εγώ μάλλον, σημερινό μας καλεσμένος ένα άλλο πρόσωπο γνωστό από το πατρινό χώρο εδώ πέρα της Πάτρας και πόσο μάλλον γνωστός στο χώρο της εστίασης και από το χώρο του εστιατορίου, να το πω έτσι καλύτερα, επαγγελματίας στο είδος του, μιας και η συγκεκριμένη επιχείρηση που διατηρεί υπάρχει περίπου στο χώρο 24 περίπου χρόνια, φίλες και φίλοι. Μιλάμε για το σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Κυριάκο Βέρα, που μας έρχεται κατευθείαν από το εστιατόριο Βέρας Γεύσης, περίπου 20 χρόνια στο χώρο. Ε, Κυριάκο μου. Παραπάνω. Γύρω στα 24. Να σε καλησπερίσω εγώ λοιπόν, να σε ευχαριστήσω σήμερα για τη σημερινή σου παρουσία εδώ. Να είστε καλά, και εμένα τιμή που με καλέσατε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ξέρω ότι δεν είσαι τύπος έτσι λίγο που θες πολύ να βγαίνεις αυτά, όχι, είσαι έτσι όχι. Λίγο πιο χαμηλών τόνων. Ναι. Αλλά φαντάζομαι θα μπορούμε να αναπτύξουμε μια πολύ ωραία κουβέντα γύρω από το επάγγελμα το δικό σου, να μας εξηγήσει πολλά πράγματα. Μια και έχεις μια επιχείρηση τώρα, έτσι, η οποία επιχείρηση έχει να κάνει με το χώρο του φαγητού. Παύλα εστίαση, να το πούμε έτσι καλύτερα. Λοιπόν, θέλω να μας πεις λίγο πώς, από πού προήλθε η συγκεκριμένη επιχείρηση, πόσα χρόνια, και επειδή γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος του Πάτρας ότι είναι και η οικογενειακή σας επιχείρηση, έτσι. Δηλαδή, εσύ είσαι διάδοχος του μπαμπά, να το πούμε έτσι, ναι, ναι, ή του παππού. Του μπαμπά. Ο οποίος ο μπαμπάς πώς πρώτο ξεκίνησε στο χώρο του συγκεκριμένο. Ξεκίνησε, βασικά είχε μαγαζιά γύρω από την εστίαση. Ναι. Αρκετά χρόνια αρκετά, πριν, έτσι. Αρκετά χρόνια μάλιστα. Πριν, ναι. Πού αν επιτρέπετε, δηλαδή τα μαγαζιά τα πρώτα από παλιά. Το πρώτο μαγαζί που ξεκίνησε ήταν ταβέρνα με ζωντανή μουσική. Ναι. Ήταν, οι παλιοί το ξέρουν, οι νέοι δεν το ξέρουν. Mm-hmm. Ήταν η ταβέρνα του Ρίτσι, η οποία ήταν κοντά στην Οβριά. Μάλιστα. Παλιός χώρος. Mm-hmm. Πριν πόσα χρόνια, αν επιτρέπετε. Φαντάζομαι ότι εγώ είμαι τώρα 44. Mm-hmm. Ήμουνα τότε 12-13 χρονών. Ήσουνα μικρούλης. Πολλά χρόνια. Μάλιστα. Έκτοτε, από εκεί και μετά. Από εκεί και μετά ξεκινήσαμε, γιατί το μαγαζί αυτό γκρεμίστηκε λόγω του μεγάλου σεισμού. Α, μάλιστα. Που είχε γίνει. Mm-hmm. Εδώ στην Πάτρα. Εγώ πρέπει να ήμουν γέννητη τότε, δηλαδή. δηλαδή προσπαθώ τα χρόνια να υπολογίσω. Το αφήσαμε και πήγαμε πιο πέρα. Mm-hmm. Πήγαμε στο παλιό χάραμα, η Ντέφη, ναι, που ήταν στο ποτάμι απάνω. Μάλιστα. Το οποίο μαγαζιά αυτά ήταν στο χώρο της εστίασης, παύλα του φαγητού, το ίδιο στυλ δηλαδή, ναι, με το σημερινό, πάντα, μάλιστα. Πάντα. Και μετά φύγαμε από εκεί, γιατί mm-hmm. εκεί δεν ήταν ο χώρος καλός, δεν είχε πολλή δουλειά τότε mm-hmm. στο μαγαζί mm-hmm. και ξεκίνησε μάλλον ο πατέρας μου mm-hmm. να κάνει ένα μαγαζί το οποίο να δουλεύει μόνο νύχτα, για ξενύχτιδες και τέτοια. Μάλιστα, δηλαδή να κάνει ένα χώρο εστίασης δηλαδή, που θα είναι πιο πολύ μετά το ξενύχτη μετά δηλαδή το ξενύχτη. Και να προσεγγίζει άτομα αυτό το χώρο της νύχτας δηλαδή. Μάλιστα. Στην αρχή δεν είχε πολλή δουλειά, σιγά σιγά όμως, σιγά σιγά, γιατί κάτι τα διαφήμιση χρόνια. Στόμα, διαστόμα. Έτσι ακριβώς. Ο ένας με τον άλλον δηλαδή, γινόταν διαφήμιση. Ικανοποιημένος ο κόσμος, mm-hmm. πολύ από το φαγητό, από αυτά, και έγινε στέκι mm-hmm. και των καλλιτεχνών και όλης της Πάτρας, mm-hmm. όλοι ερχόσανται εκεί για πατσά, για βραστό. Μάλιστα. Αυτά τα παραδοσιακά κλασικά πιάτα, ας πούμε, τα οποία ήταν βασικά ξενυχτάδικο. Δηλαδή δεν είχε, ας πούμε, μεγάλη γκάμα στην κουζίνα. Mm-hmm. Είχε περισσότερο με σούπες και κανένα τριάρι τέσσερα μαγειρευτά. Τότε, εκείνα τα χρόνια, έτσι. Τότε, ναι, μάλιστα, τότε. Μάλιστα. Ωραία. Και μετά ο πατέρας παίρνει την απόφαση, έτσι, και φτιάχνει το σημερινό κατάστημα. Αυτό, κοίτα, μείναμε 12 χρόνια. Ήταν πιο δίπλα το μαγαζί, ήταν μικρό, 12 mm-hmm. χρόνια. Mm-hmm. Και αποφασίσαμε, επειδή δεν χώραγε ο κόσμος και αυτά και υπήρχε δουλειά και τέτοια, να πάρουμε μεγαλύτερο μαγαζί για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την επιχείρηση. Μάλιστα, ναι. Καλύτερα. Και πήραμε το δίπλα το μαγαζί, mm-hmm. το γωνιακό αυτό, mm-hmm. το μεγάλο, και προχωρήσαμε σιγά σιγά αυτό. Και το οποίο διατηρείται, φίλες και φίλοι, τώρα και το ξέρουν οι περισσότεροι άνθρωποι, έτσι, και από τον καλλιτεχνικό χώρο εδώ στην mm. Πάτρα, και απλοί κοινοί πολίτες που σας προτιμούμε σε καθημερινή βάση πλέον. Το μαγαζί αυτό, να πούμε ότι είναι 24ωρου βάσεως και πλέον, έτσι, δηλαδή είναι από το μεσημέρι, δηλαδή από το πρωί. Από το πρωί ανοίγει. Υπάρχει και καφές εκεί, έτσι. Όχι. Καφέ δεν μόνο, φαγητό, μόνο φαγητό. Mm-hmm. Ξεκινάμε από τις 9 η ώρα το πρωί mm-hmm. και κλείνουμε καθημερινά στις 5 η ώρα το πρωί. Μάλιστα. Παρασκευή, Σάββατο είναι 24ωρο. Και γιορτές, οι γιορτές και αργίες είναι 24 ώρες, δεν είναι καθόλου. Δεν είναι εγώ καθόλου. Γνωρίζω ότι εκεί πέρα, καλά θα πούμε βέβαια για τα άτομα που έχουν παρελάσει και θα δούμε και φωτογραφίες από το συγκεκριμένο χώρο το δικό σας, έτσι.
Θέλω να μου πεις, η συγκεκριμένη επιχείρηση, από ό,τι μου είπες, είναι γύρω στα 24 χρόνια περίπου, έτσι. Mm-hmm. Και καλώς ευχόντων των πραγμάτων, εμείς σας ευχόμαστε να πάει και καλύτερα. Που, εντάξει, είναι μια δεδομένη πλέον επιχείρηση, σταθερή επιχείρηση και θα υπάρχει στο χώρο συγκεκριμένο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν ή από τον μπαμπά, έτσι, που αυτός ήταν το αρχικό στοιχείο δηλαδή που δημιούργησε το μαγαζί, έτσι, ναι. Αυτός επενέβη δηλαδή το ώστε να δημιουργηθεί το... και εσείς μετά διαδοχικά να το συνεχίσετε, σαν αδέλφια εννοώ ναι. Και σαν οικογένεια. Θέλω να μου πεις, υπήρχε κάποιο μυστικό από τον μπαμπά, ούτως ώστε να μπορεί ένας άνθρωπος δηλαδή για να είναι τόσα χρόνια επαγγελματίας στο συγκεκριμένο χώρο, υπάρχει κάποιο μυστικό συγκεκριμένο... ή και κάποιος επαγγελματισμός τέτοιος ούτως ώστε να μπορεί να διατηρείται ένας άνθρωπος στον χώρο. Κοίταξε. Τι πιστεύεις εσύ, ποιο είναι το μυστικό δηλαδή της επιτυχίας ούτως ώστε να διατηρείται ένα μαγαζί και όχι μόνο να διατηρείται να υπάρχει, αλλά να πηγαίνει και πολύ καλά, έτσι και να το προτιμάει ο κόσμος. Εντάξει, υπάρχουν πολλά πράγματα ας πούμε που υπάρχει επιτυχία στο μαγαζί. Βασικά ξεκινάς... Πολλοί παράγοντες υπάρχουν. Ακριβώς. Mm-hmm. Βασικά ξεκινάς από την ποιότητα του φαγητού, γιατί το φαγητό έχει κάποια ιδιαιτερότητα. Mm-hmm. Δεν είναι απλά πράγματα. Πρέπει να έχεις καλή ποιότητα φαγητού και να την κρατάς. Mm-hmm. Να μην κοροϊδεύεις τον κόσμο. Mm-hmm. Να έχεις καλές τιμές, να έχεις καθαρό μαγαζί. Mm-hmm. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και βασικά να είσαι και σωστός επαγγελματίας. Mm-hmm. Ο σωστός επαγγελματισμός τι περιέχει? Περιέχει το να είσαι σωστός με όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και από πολύ... προμηθευτές μέχρι πελάτες. Και να μένει και ο κόσμος ευχαριστημένος και ως προς την συμπεριφορά. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω των ιδιοκτητών. Να έτσι παίζει ρόλο. Ακριβώς. Να εμφανίζεσαι σε διάφορες εκδηλώσεις. Να στηρίζεις όπως σε στηρίζουν, έτσι. Ακριβώς. Γιατί αυτά είναι αλληλένδετα λίγο. Όποιος σε στηρίζει το μαγαζί, παράδειγμα, και είναι τραγουδιστής, παράδειγμα, είναι εξίσου πάλι επιχειρηματίας. Πρέπει να τον στηρίζεις. Παίζει ρόλο αυτό. Παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά να ξέρεις και ένα πράγμα. Το φαγητό, όπως είπα και πριν, έχει ιδιαιτερότητα. Αν δεν έχει καλό φαγητό, όσο και να πηγαίνει σε άλλα μαγαζιά, άμα του πελάτη δεν του αρέσει το φαγητό, δεν πρόκειται να έρθει στο μαγαζί. Σωστό. Έτσι, βεβαίως. Και άμα δεν είναι και έτσι όπως πρέπει το φαγητό, ακριβώς. Και να μην είναι ικανοποιημένος ο πελάτης, ώστε να το πει και σε κάποιον άλλον και την παρέα του. Θα έρθει για σένα μία φορά, αν δεν θα έρθει δεύτερη, δεν θα ξανάρθει. Να πούμε ότι εκεί τα υλικά εσείς που χρησιμοποιείτε, θα πούμε για το μενού δύο λόγια. Θέλω να μου πεις το μενού το δικό σας. Ξέρω εγώ πολύ καλά ότι πέρα από αυτό θα πούμε και ένα catering που έχετε δημιουργήσει, έτσι. Ναι. Αλλά πριν θέλω να μας πεις λίγο τι περιέχει το μενού το δικό σας σε καθημερινή βάση, και όχι μόνο σε καθημερινή βάση, αλλά και γενικότερα σε αργίες, σε εκδηλώσεις διάφορες που κάνετε. Κοίταξε, βασικά έχουμε. Τι περιέχει η γκάμα της. Παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Μάλιστα. Αυτό είναι το. Το πρώτο, αυτό είναι το κομμάτι δηλαδή που ασχολούμαστε πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα έχουμε αναπτύξει κάποια άλλα φαγητά, ας πούμε λίγο πιο γκουρμέ. Εντάξει, όχι γκουρμέ, μην φανταστείς πάρα γκουρμέ. Ναι, κατάλαβα, ναι. Τέτοια, έτσι. Απλά κάποια πιάτα έτσι λίγο πιο... Ακριβώς, ναι, γιατί έχουμε τραβήξει νεολαία στο μαγαζί. Και νεολαία έρχεται και το βράδυ και πατσά θα φάει και γυναίκες θα πάνε πατσά και βραστό και σούπες και τέτοια. Είχα έρθει την άλλη φορά στο μαγαζί σου και καθόμαστε για να μιλήσουμε, ας πούμε, φίλες και φίλοι, για τη σημερινή εκπομπή. Και μου είχαν εντύπωση που τα νέα παιδιά ήθελαν τέτοια είδους πιάτα. Δηλαδή πατσά, ας πούμε, κάποια τέτοια πιάτα. Δεν υπάρχει καλύτερο φαγητό μετά το ξενύχτη και μετά το ποτό. Δεν υπάρχει καλύτερο φαγητό από την πατσά. Κάνει καλό στο στομάχι προφανώς και έχει μια ουσία, ας πούμε, το συγκεκριμένο φαγητό, το οποίο κάνει πολύ καλό στο στομάχι. Τώρα. Θέλω να μου πεις, εγώ γνωρίζω πολύ καλά ότι εσείς τώρα περίπου ένα χρόνο, έτσι δεν είναι, έχετε δημιουργήσει παράλληλα με το μαγαζί του συγκεκριμένο που διατηρείτε και ένα κατάστημα, να το πω έτσι, έχετε επεκτείνει την επιχείρηση και σε catering, δηλαδή έχετε δημιουργήσει και catering. Ναι. Το οποίο catering τι ακριβώς υπηρεσίες προσφέρει, θέλω λίγο να μας πεις. Τα πάντα. Και τι πιάτα περιέχει το συγκεκριμένο, δηλαδή. Το πιάτο στο catering είναι ό,τι μας ζητήσει ο πελάτης. Mm-hmm. Ό,τι θέλει ο πελάτης. Μπουφέ δηλαδή. Μάλιστα. Ό,τι θέλει. Το οποίο εκεί να πούμε, φίλες και φίλοι, όποιος μας ακούει, ακροατής, ακροάτρια και ενδιαφέρεται, το catering το δικό σας αναλαμβάνει. Εκδηλώσεις, δηλαδή κάποια γενέθλια, έτσι. Γάμους, σε χώρους παιδικούς, παράδειγμα, σε γάμους, βαφτίσια, στο χώρο σας ή και εκτός χώρου, έτσι. Βεβαίως. Όπως σας πούνε και μπορείτε να προμηθεύσετε. Μπορεί να έχουν κάποιο σπίτι που να έχει μεγάλη έκταση και αυτά και θέλουν να κάνουν εκεί, ας πούμε. Εμείς θα λαμβάνουμε τα πάντα από καθίσματα, από καρέκλες. Α, τα πάντα. Εξ ολοκλήρου δηλαδή. Αναλαμβάνετε τα πάντα. Και το φαγητό και όλη την υπόλοιπη προετοιμασία δηλαδή. Τα πάντα. Μάλιστα. Ωραία, και αυτό το έχετε κάνει ένα χρόνο τώρα. Τώρα ένα χρόνο. Πώς πήρατε την απόφαση, πήγαινε μάλλον καλά το μαγαζί και σας είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον από βασικά, τον κόσμο να κάνετε και κάτι τέτοιο. Εγώ από τότε που ανέλαβα, ας πούμε, και πήρα το μαγαζί, δεν μ' αρέσει να μένω στο ίδιο πράγμα. Θέλω να επεκτείνομαι και λίγο και αυτά. Και να κάνεις και διαφορετικά πράγματα. Διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm.
Και είναι και καλό για τη δουλειά σου βεβαίως αυτό, έτσι, να μην μένει στάσιμος κάποιος άνθρωπος επαγγελματίας σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Έχεις αναγνωσιμότητα από, το, από τον κόσμο, από αυτά, γιατί σου είπα, ο ένας το λέει στον άλλον, έτσι γίνεται η διαφήμιση. Η διαφήμιση. Γιατί αν είναι ικανοποιημένος κάποιος από το φαγητό, θα πει, ξέρεις, εκεί πήγα, ήμουν ευχαριστημένος και από τη μη, και από την ποιότητα, και από αυτά, και από όλα. Μάλιστα. Για λοιπόν, πακέτο αυτό. Μάλιστα. Τώρα, όπως μιλάμε, Κυριακό μου, παρακολουθούμε και διάφορες φωτογραφίες από κάποιους επώνυμους ανθρώπους, έτσι, του καλλιτεχνικού στερεώματος, δηλαδή άνθρωποι είτε τραγουδιστές, έτσι, και επώνυμους εννοώ, αλλά και από το χώρο της Πάτρας φυσικά, έτσι, που έχουν παραλλάσει τα εκάστοτε νυχτερινά κέντρα, αλλά και ανθρώπους του θεάτρου και του θεάματος γενικότερα της ηθοποιίας. Θέλω να μου πεις. Αυτή όλη η προσέγγιση με αυτόν τον κόσμο για σας είναι μεγάλο ατού, έτσι, ναι. Κατάλαβες, ένα πλεονέκτημα. Ναι, ναι. Πώς έγινε δηλαδή και προσεγγίζεις το δικό σας μαγαζί, ναι. Μιας και σε έχουμε σήμερα εδώ καλεσμένο, υπάρχει κάποιο μυστικό, είναι η ποιότητα του φαγητού σας θεωρείς έτσι? Πώς, υπήρχε κάποιος άνθρωπος που γνώριζε αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, και τους προέτρεπε να πηγαίνουν στο δικό σου μαγαζί? Όχι, δεν ήταν. Πώς έγινε η προσέγγιση με αυτούς τους ανθρώπους και μάλιστα κάποιοι από αυτούς, θα αναφέρουμε και εδώ κάποια ονόματα, έτσι, όπου βλέπουμε. Παράδειγμα, ο Παρτσαλάκης, ο κύριος Παρτσαλάκης, πολύ γνωστός ηθοποιός. Τώρα βλέπουμε τον κύριο Χριστοφόρου, τον Κωνσταντίνο, τον τραγουδιστή. Κάποιες από τις φωτογραφίες που είδαμε τον Άγγελο ότι είχατε ανεβάσει με τη Μαρία Τιγκαρλάκη από εδώ. Με τον Πανίτσα σε πάρα πολύ καλή φίλη. Σπύρος Πανταζόπουλος, πάλι φίλη. Πολύ καλή, έτσι. Έχετε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Σπύρο. Συνέχεια και ο Γιάννης, όλα τα παιδιά δηλαδή που είναι εδώ στην Πάτρα. Από το χώρο του. Από το καλλιτεχνικό χώρο τέλος πάντων. Αλλά με κάποια. Δηλαδή, εγώ ήρθα στο μαγαζί της προάλλης και μου έδειξες φωτογραφίες που έχεις μέσα στο χώρο του μαγαζιού σου με την πίτσα την Παπαδοπούλου, με τον κύριο Πασχάλη Ντερζή, με τον Καρά, έτσι, ο οποίος έχει παραστεί όχι μόνο μια φορά. Έρχεται συνέχεια, έρχεται συνέχεια. Έχετε συνέχεια, έχετε γίνει και φίλοι δηλαδή. Ναι, ναι. Θέλω να μου πεις λίγο, αυτοί οι άνθρωποι που σε προσεγγίζουν εκεί, καταρχάς θέλω να μου πεις λίγο, γιατί φαντάζομαι είναι ένα πλεονέκτημα για σένα, έτσι, και μια ευχαρίστηση παραπάνω, μια ικανοποίηση για σένα σαν επαγγελματία. Πόσο συμπεριφέρονται, θέλω να μου πεις, και τι πιάτα προτιμούν? Απλοί άνθρωποι. Ναι. Πολύ απλοί άνθρωποι. Όπως μιλάμε τώρα, έτσι είναι και αυτοί. Δεν είναι απαιτητικοί, δηλαδή, όχι, όσον αφορά δηλαδή όχι. Τώρα κοιτάξτε, στο φαγητό ο Καράς, ας πούμε, θέλει παϊδάκι. Μάλιστα. Προτιμάει τα παϊδάκια, κύριος Καράς. Ναι. Ο Τερζής που είχε έρθει μαζί με το Λιδάκι τότε, που είχαν έρθει σε μια συναυλία εδώ στην Πάτρα και αυτά, είχαν έρθει μόνο το επιτελείο και αυτά. Ο Τερζής πατσά έφαγε. Του άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, Παρτσαλάκης τότε θυμάμαι που είχε έρθει, είχε φάει και φτεδάκια, είχε φάει και φτεδάκια, διγανιτά και αυτά. Βασικά, έρχονται, θέλουν κάποιο μαγαζί να φάνε, να ξεκουραστούν, γιατί ξέρεις, μετά από όλη τη δουλειά και όλο αυτό, θέλει ο άλλος να ηρεμήσει, να χαλαρώσει, να φάει καλό φαγητό. Ναι, και να μείνει και ικανοποιημένος, ναι, βεβαίως, έτσι. Έρχονται και, δεν το ξέρουν το μαγαζί αυτοί οι άνθρωποι, απλά, αυτός ο καταστηματάρχης, ας πούμε, που τους φέρνει, θα σας πάω για φαγητό, ας πούμε, τους λέει και αυτά και τους φέρνει στο μαγαζί. Σας γνωρίζουν, γιατί υπάρχει αυτό που είναι το ξενιθάδικο. Ο Παρτσαλάκης, ας πούμε, είχε έρθει με ταξί, θυμάμαι. Με ταξί είχαν έρθει και δεν ξέρανε. Που ακριβώς είναι η διεύθυνση, Ναι, γιατί ρωτήσανε πού υπάρχει ένα καλό μαγαζί να πάμε να φάμε, ξέρω εγώ, σούπες και τέτοια. Μάλιστα, ναι. Γιατί άλλοι φάγανε σούπα, κοτόσουπα και τέτοια και. Πράγμα που δείχνει, αυτό το, στο σημείο αυτό θέλω να σταθούμε λίγο, πράγμα που δείχνει γενικότερα ότι οι Έλληνες γενικά, αναφερθήκαμε τώρα σε κάποια επώνυμα, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί οι επώνυμοι έτσι που έρχονται στο μαγαζί, είναι και απλοί κοινοί πολίτες, οι πατρινοί και πολύ, άνθρωποι που έχουν έρθει για τουρισμό, παράδειγμα στην Πάτρα και θέλουν να φάνε. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Έλληνας πάντα προτιμάει το παραδοσιακό ελληνικό φαγητό, δηλαδή τύπου και σούπες, όλα και τα παϊδάκια, τα κοψίδια του, να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά κοινά λαϊκά. Κατάλαβες, δηλαδή, εμένα μου έχει κάνει εντύπωση πολύ, ξέρεις γιατί? Γιατί υπάρχουν και πολύ καλά γκουρμέ, έτσι να το πούμε έτσι, λίγο πιο πολυτελέστατα μαγαζιά στην Πάτρα. Αλλά βλέπεις ότι ο Έλληνας, ρε παιδί μου, θέλει και αυτό. Θέλει τις στιγμές χαλάρωσής του να τις περνάει έτσι λίγο πιο ξέγνιαστα και να μπορεί να τις περνάει έτσι λίγο θέλει πιο απλά. Θέλει πιο απλά και πιο λαϊκά. Πιο λαϊκά πράγματα, ναι. Τους έχει κουράσει μάλλον και αυτούς τους ανθρώπους, τους επώνυμους, όλο αυτό το δίθεν προφανώς, και θέλουν έτσι να στην καθημερινότητά τους, να το πω έτσι, ή σε στιγμές χαλάρωσης να παίρνουν έτσι λίγο πιο απλά. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να είσαι απλός άνθρωπος. Και οι πιο σπουδαίοι άνθρωποι είναι απλοί άνθρωποι. Ακριβώς. Οι πιο σπουδαίοι άνθρωποι ενδείκνεται κιόλας και είναι και πολύ ταπεινοί άνθρωποι. Πιστεύω δηλαδή μέχρι τώρα δηλαδή εμπειρία και τη δική μου δηλαδή θεωρώ ότι ένας άνθρωπος για να φτάσει κάπου όπως ψηλά μπορεί να είναι το επάγγελμά του
να έχει μια προβολή α, να είναι star ή οτιδήποτε, αλλά στην καθημερινότητά του οι περισσότεροι άνθρωποι είναι απλοί άνθρωποι. Ναι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, και ξέρω ο κύριος Τσονάκας εδώ πέρα που είχαμε καλέσει και τον κύριο, αν έρθει πάλι, θα του πω, γιατί εντάξει, έχουμε αναπτύξει μια φιλία, τον κύριο Μαγδαληνό από το Ταμάμ, που τους ξέρει όλους αυτούς, και τον Παρτσαλάκη και κάποιους αυτούς ηθοποιούς. Και ήταν, μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί του έλεγα πώς νιώθετε με όλη αυτή την. Γιατί αυτός δουλεύει και στο Ταμάντο και στο θέατρο, ας πούμε. Εγώ βασικά πιστεύω, ναι. ότι εμείς τους βλέπουμε διαφορετικά. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι απλοί. Έχεις δίκιο σε αυτό το πράγμα, ναι. Να πούμε επίσης, εσύ Κυριάκο μου, ότι με κάποιους ανθρώπους από εδώ, από το χώρο της Πάτρας μας, και εμείς εδώ είμαστε τώρα και εδώ σε έχουμε καλέσει διαδικτυακό τοπικό κανάλι Πατρινό, ότι έχεις αναπτύξει δεσμούς δηλαδή και έχεις μια ιδιαίτερη σχέση και έτσι λίγο πιο στενή σχέση με πολλά άτομα από το χώρο της Πάτρας στον καλλιτεχνικό, αλλά και με κάποια άτομα που είναι πάρα πολύ καλές φωνές, όπως τον κύριο Πανταζόπουλο, έτσι. Τον Πανταζόπουλο, πώς τον έχεις προσεγγίσει? Θέλω να μου πεις λίγο για τον Σπύρο, γιατί είναι και αδυναμία η δική μου και θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες φωνές της Πάτρας ο Σπύρος. Θα σου πω κάτι και αν τα ακούει και ο Σπύρος Πανταζόπουλος και θα τον ρωτήσω όταν θα τον καλέσει κάποια στιγμή στην εκπομπή σου. Από ποιο μαγαζί ξεκίνησε να τραγουδάει? Ξεκίνησε από το μαγαζί του πατέρα μου. Α, μάλιστα. Είχατε αυτό το δεσμό. Εκεί πρώτα έπιασε μικρόφωνο ο Σπύρος Πανταζόπουλος. Α, μάλιστα. Το οποίο μαγαζί του πατέρα. Α, ήταν εκεί. Δηλαδή, όπως είπα, την ταβέρνα του Ρίτσι που είχαμε. Το οποίο πόσο χρονών ήταν ο Σπύρος τότε? Πρέπει να ήταν μικρό. Μικρό, αφού στην ηλικία μου. Τότε ήταν 12-14 χρόνια. Εκεί πρώτο τραγούδισε, έπιασε μικρόφωνο. Και όπως και άλλα παιδιά είχαν ξεκινήσει από εκεί. Δηλαδή υπήρχε ένας καλλιτέχνης. Δηλαδή ο πατέρας είχε δώσει, συγγνώμη, σε διακόπτω, το βήμα και σε τραγουδιστές δηλαδή που έχουν τώρα διαμορφωθεί και έχουν εξελιχθεί και είναι ονόματα και πλέον, ας πούμε, στο και χώρο. Άλλα παιδιά ήταν. Τώρα εντάξει, δεν θέλω να αναφέρω πολλά, αλλά ήταν και άλλα παιδιά που είχαν ξεκινήσει από εκεί. Δηλαδή αν το Σπύρο να το ρωτήσει, θα σου πει ότι εκεί πρώτα έπιασα μικρόφωνο και ξεκίνησα. Μάλιστα. Γι' αυτό έχετε και αυτή τη σχέση την άλφα με τον Σπύρο και το συμπαθεί πάρα πολύ και από ό,τι φαίνεται πρέπει να συμπαθεί και αυτό δηλαδή. Ο Σπύρος, να πούμε ότι είναι και ένας άνθρωπος, λαϊκό παιδί, απλό παιδί, απλώς. Και αυτό τον κάνει και ιδιαίτερο. Κατάλαβες, δηλαδή δεν είναι αυτή, δεν έχει μέσα του ναρκισισμό ή ξέρω εγώ, ένα εγωισμό, ας πούμε, όπως κάποιοι άλλοι, ας πούμε, παράδειγμα, δεν θέλω να φέρω ονόματα. Αλλά διακρίνεται γι' αυτό. Είναι λαϊκό, απλό παιδί ο Σπύρος και γι' αυτό τον προσεγγίζει ο κόσμος και αυτό τον κάνει και ξεχωριστό και τον προτιμάει ο κόσμος. Και ο Γιάννης Οπανίτσας, ναι. Και από παιδιά και άλλα που έχω γνωρίσει και από κοπέλες, είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Και τον Παράμερο που έχω γνωρίσει. Τους περισσότερους από αυτούς τους έχουμε καλέσει να ξέρεις την εκπομπή. Εδώ πέρα έχουν παραστεί και ο κύριος Παράμερος και έρθει και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, τώρα Κυριάκο μου. Σήμερα λοιπόν, Κυριάκο, εμείς σε καλέσαμε σε ένα διαδικτυακό κανάλι, το οποίο είναι ιντερνετικό κανάλι, οπτικό-ακουστικό. Okay. Αυτό σημαίνει, εκεί που θέλω να καταλήξω και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ότι θέλω να μου πεις λίγο τη σχέση σου, μιας και επαγγελματίες είσαι στο χώρο αυτό. Και πλέον έχουν μπει στη ζωή μας όλων πλέον το Facebook και τα social media γενικότερα. Έτσι και ο περισσότερος κόσμος από τους καθημερινούς ανθρώπους μέχρι και τους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, τραγουδιστές και ανθρώπους της προβολής ασχολούνται με αυτό. Και πολλοί που τους έχω ρωτήσει το βρίσκουν πάρα πολύ χρήσιμο για τη δουλειά τους. Εσύ θέλω να μου πεις ποια είναι η σχέση σου με τα social media, γενικότερα με το Facebook, το ίντερνετ, όταν έχεις χρόνο, γιατί ξέρω ότι δουλεύεις πολλές ώρες στην καθημερινότητά σου. Έτσι, απασχολείσαι πολλές ώρες στο 18. Μαγαζί σου, βέβαια. 18 ώρες, Εντάξει, το θέμα είναι να έχεις καλό αποτέλεσμα, που εσύ ο ίδιος το έχεις το καλό αποτέλεσμα, έτσι, σαν επαγγελματίας. Θέλω να μου πεις λίγο τη σχέση με τα social media και αν τις έχει βοηθήσει και στο κομμάτι αυτό, δηλαδή, της προβολής. Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από τη διαφήμιση. Κοίταξε, βασικά, εγώ πιστεύω ότι η διαφήμιση που θα κάνεις, ό,τι και να είναι αυτή, δεν είναι ότι θα σου φέρει τον κόσμο. Απλά υπάρχεις. Σε ακούει ο άλλος και ότι υπάρχει. Ακριβώς. Ναι. Είναι σημαντικό να μπορεί να σε βλέπει οποιοδήποτε άνθρωπος. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, να καταλάβεις, είμαι παντού σε όλα. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, στο ραδιόφωνο, ήμουν χορηγός στο Βόλε, στην Παναχαϊκή, έχω βάλει χορηγία. Ό,τι έχει σχέση με διαφήμιση και τέτοια και αυτά. Είσαι ανοιχτός σε αυτό το κομμάτι, ναι. Ακριβώς. Και θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ βασικό και για τη δουλειά τη δική σας. Για ό,τι άλλο. Βασικά πιστεύω. Δηλαδή, ένας παλιός μου έλεγε και τον είχα ακούσει πάρα πολύ. Μου λέει: πέτα λεφτά από το παράθυρο για να σου έρθουν από την πόρτα. Μάλιστα. Ναι, έτσι ακριβώς. Ήταν πολύ σοφή κουβέντα αυτή που μου είχε πει και τη θυμάμαι ακόμα. Σοβαρό λόγο. Έτσι ακριβώς. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γενικότερα. Εσύ, ας πούμε, ασχολείσαι, δέχεσαι σχόλια από τους πελάτες σου, από ανθρώπους, ας πούμε, διατηρείς σχέσεις, ας πούμε, ανθρώπους που έρχονται εκεί
ή και με επώνυμους και με απλούς κόσμους. Και τι σου λένε για το φαγητό σου, θέλω να μου πεις. Εντάξει. Οι πελάτες που έρχονται εκεί, τι σου λένε, δηλαδή υπάρχουν πελάτες που είναι σε καθημερινή βάση που έρχονται εκεί και ξέρεις ακριβώς το μενού που θέλουν να φάνε. Ναι. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Ξέρω κατευθείαν, αλλά εντάξει, ξέρεις, έχει και λίγο γέλιο υπόθεση, ας πούμε. Ενώ ξέρω, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχονται, ξέρω εγώ, δύο άτομα, ξέρω ότι θα φάνε μπατσαλό, θα φάνε πατσά. Τι άλλο έχεις, ας πούμε, που λένε. Του λες 15 φαγητά και μετά σου λέει βάλε δύο πατσές. Δηλαδή έχει. Μάλιστα, έχει και υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Ναι, εντάξει. Κοίταξε. Το 90% είναι πολύ ευχαριστημένος ο κόσμος από το φαγητό. Και γι' αυτό. Πράγμα που σε κάνει και σένα να μείνει ευχαριστημένος και ικανοποιημένος. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα περισσότερο. Να πούμε ότι τα υλικά εσείς που προμηθεύεστε, έτσι, δηλαδή τα κρεατικά, τα ψάρια, γιατί ξέρω κάνεις και ψάρι, δεν είναι μόνο πάντα, έτσι, γιατί πάντα, ο κόσμος ακούει μια παραδοσιακή ταβέρνα και νομίζει ότι δεν κάνεις και ψαρός όπως μπορεί να κάνετε και ψάρι και ψητά της ώρας, τα πάντα. Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πεις, από πού προμηθεύεσαι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή εσύ για να έχεις και την ποιότητα, έτσι, και το καλό το φαγητό θα πρέπει να συνεργάζεσαι και με ανθρώπους που σου προμηθεύουν και τις πρώτες ύλες, δηλαδή τα κρεατικά, τα ψαρικά. Γενικότερα έχεις σταθερούς ανθρώπους που συνεργάζεσαι και στο ναι, κομμάτι εντάξει, αυτό. Έχω σταθερούς ανθρώπους. Από εδώ, από το χώρο της Πάτρας ή και εκτός. Από το χώρο της Πάτρας. Προτιμώ να στηρίζω. Όταν λέω εκτός, μπορεί να είναι το Λακαρνανία, μπορεί να είναι Αγρίνιο, μπορεί να είναι γιατί και εκεί. Νομίζω Αγρίνιο και τα λοιπά. Νομίζω ότι έχουν μια φήμη όσον αφορά τα κρέατα. Αλλά και εδώ στην Πάτρα έχουν καλά κρέατα. Κοίταξε, βασικά το θέμα είναι να ξέρει και να ψωνίζει κιόλα. Δεν είναι μόνο ο Χαζάρης, μπορεί να σου φέρει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι να το γνωρίσει κι εσύ. Εγώ, αν κάτι δεν μου κάνει, το επιστρέφω πίσω κατευθείαν. Γιατί αυτό δεν είναι που μου φέρε. Φυσικά, δεν το συζητάω. Αυτό καταλαβαίνει σαν μάγειρα κιόλα. Θέλω να μου πει λίγο εσύ, Κυριάκο μου. Ωραία, τώρα μιλήσαμε για όλα αυτά. Ότι έχει το μαγαζί, ότι πάει καλά, α πούμε και όλα αυτά. Θέλω να μου πει, έχει μπει τώρα στη διαδικασία και μαγειρεύει κι εσύ, έτσι. Μαγειρεύω μικρό παιδί. Λοιπόν, θέλω λίγο πριν μου πει ότι μαγειρεύει, να σε ρωτήσω, επειδή ο αδερφό σου είχε παρεξηγηθεί και θέλει να του δώσει και χαιρετίσματα και να του πούμε μέσα από την εκπομπή. Ότι σε βοηθάει πάρα πολύ, θέλω να το τονίσουμε αυτό. Ναι. Θέλω να μου πεις από πόσα άτομα παρτίζεται, δηλαδή από πόσα άτομα συνεργάζομαι στο μαγαζί. Που είναι οικογενειακή να πούμε επιχείρηση ως επιτοπλίστων, αλλά υπάρχουν και περαιτέρω άτομα που σε βοηθάνε, δηλαδή γκαρσόνια, δηλαδή κάποια άτομα άλλα που απασχολεί στο μαγαζί. Το προσωπικό δηλαδή και γενικότερα όλα τα άτομα που σε βοηθούν. Πόσα περίπου άτομα είναι. Είμαστε οικογενειακή επιχείρηση, συνολικά είμαστε γύρω στα 10 άτομα στο κομμάτι αυτό. Και όταν έχετε κάποιες μέρες αργίες και τα λοιπά, φαντάζομαι θα βάζεις και κάποια έξτρα άτομα που μπορούν να σε βοηθούν. Όχι, γιατί είναι κανονισμένο έτσι όπως τα έχουμε χωρίσει. Γιατί κάθε εντάξει, δεν το λέμε όλοι κάθε μέρα και 10, είναι ξέρεις, ανάλογα τη. Ανάλογα στην περίσταση και τη δουλειά. Και σε βοηθά δηλαδή να πούμε, ο μπαμπάς έχει αποσυρθεί ή είναι και ο μπαμπάς μας στην επιχείρηση υπάρχει. Εντάξει, υπάρχει. Ο μπαμπάς δεν φεύγει ποτέ από την επιχείρηση. Είναι εκεί. Ούτε η μαμά φεύγει από την επιχείρηση. Μάλιστα. Είναι εκεί. Και είναι σημαντική βοήθεια. Είναι πολύ σημαντική. Δεν το συζητάω για τη μητέρα σου, σαν γυναίκα κιόλα. Άμα είναι και πολύ καλή μαγείρισα, μπορεί να σου πει και δύο πράγματα. Δηλαδή να σε έχει βοηθήσει και σε αυτό. Μαγειρεύει ακόμα η μαμά. Δηλαδή τα πρωινά μαγειρεύει η μαμά, τα απογεύματα μαγειρεύω εγώ. Και ο άλλο αδερφό έχει τελειώσει σχολή μαγειρική. Εντάξει, έχει τελειώσει. Ναι. Θέλω να μου πει εσύ δηλαδή. Εγώ και το έπιασε και αυτό το κομμάτι. Έχει πάει μετά, αφού ανέλαβε, έχει αναλάβει αυτό το μαγαζί τώρα εδώ και κάποια χρόνια μαζί με τον αδερφό σου, έτσι. Οι οποίοι είστε διάδοχοι τη επιχείρηση. Έχετε πάει και σε κάποια σχολή, ας πούμε, μαγειρική. Ο Νίκος να έχει τελειώσει και ζαχαροπλαστική και. Πατησιέρ δηλαδή. Ναι, και μαγειρική. Και αρτοπία. Μάλιστα. Να πούμε ότι δίνετε και γλυκάκι και στον κόσμο. Προσφέρετε και γλυκάκι. Μετά το φαγητό υπάρχει και κάτι τέτοιο. Πάντα γλυκάκι. Και... Να πούμε ότι θα υπάρχει μάλλον όπως φαντάζομαι εγώ τα περισσότερα έτσι παραδοσιακά επειδή είμαστε και στην Πάτρα τεντούρα φυσικά για όλο τον κόσμο. Τεντούρα ή τεντουρίτσα, μετά το φαγητό πάει, είναι χωνευτική. Έχει πολύ ωραία γεύση. Ναι. Τι θέλω να σου πω. Εγώ βασικά είμαι αυτοδίδακτος, δεν έχω βγάλει. Βασικά είμαι μαγειρική. Χρειάζεται ένα χαρτί να βγάλεις. Φυσικά καλύτερο, χρειάζεται. Απλά, δηλαδή, άμα έχεις και ένα χαρτί, ένα χαρτί, είναι σημαντικό και για σένα να γνωρίζεις κάποιον. Να ασχοληθώ. Απλά τι γίνεται, δεν έχω άδεια εγώ τώρα. Αλλά τι γίνεται, η μαγειρική είναι φαντασία και χερικό. Αν ακριβώς. Έχεις καλό χερικό και φαντασία, μπορείς να φτιάξεις πολύ ωραία πράγματα. Αρκεί έτσι. Αυτό που κάνεις να το αγαπάς. Να μην το κάνεις από αγκαρία. Ακριβώς. Έτσι. Αυτό είναι και το μυστικό της επιτυχίας δηλαδή. Ότι αγαπάς αυτό που κάνεις. Σε όλα τα επαγγέλματα πρέπει να υπάρχει αγάπη, ας πούμε. Γιατί χωρίς αγάπη και χωρίς. Το γουστάρεις και το κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Είναι η δουλειά σου. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και προσπαθείς για το καλύτερο για τη δουλειά σου, έτσι. Καλά, βεβαίως εσύ τώρα, μια και το έχεις μάθει και αυτό το κομμάτι της μαγειρικής, φαντάζομαι θα ενημερώνεις, έτσι. Από.
Πάντα. Και βιβλία και περιοδικά και τέτοια. Να πούμε τώρα, μια και είσαι δήμονα πάνω σε αυτό, έχουν βγει και πάρα πολλέ εκπομπέ μαγειρική στην τηλεόραση, έτσι. Ναι, θέλω να πει λίγο τη γνώμη σου και αν παρακολουθήσει κάποιε τέτοιε εκπομπέ και αν είσαι σύμφωνο, γιατί αυτέ οι εκπομπέ πλέον έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που έχουν γίνει υπερβολικέ δηλαδή στο νούμερό του στην τηλεόραση. Παρακολουθεί εσύ, δηλαδή βλέπει τι εκπομπέ για να παίρνει και ιδέε για το μαγαζί σου. Άκουσα, δεν προλαβαίνω. Καταρχήν τηλεόραση δεν κοιτάω. Mm-hmm. Δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω. Mm-hmm. Όταν έχει ελεύθερο χρόνο, έστω μία ώρα την ημέρα. Τον χρόνο που θα έχω, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα πάω στο σπίτι 11.30-12 η ώρα, μόλις τελειώσω. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν τέτοιες εκπομπές. Mm-hmm. Πάνω κάτω. Αλλά εντάξει, κοίτα, κάποιες εκπομπές είναι πολύ σοβαρές εκπομπές mm-hmm. και από εκεί βγαίνουν κάποια παιδιά γιατί τους βοηθάνε στη δουλειά και είναι καλό, δεν είναι, mm-hmm. δεν είναι κακό. Άμα σου δινόταν μια ευκαιρία, εσύ, ξέρω, Κυριάκο μου, να κάνεις, να αναλάβεις μια τέτοια εκπομπή, θα το έκανες. Μέσα από την εκπομπή που μπορεί να προβαλόταν, έτσι, κατάλαβες, καθαρά μαγειρική εκπομπή. Ναι. Αμιγώς μαγειρική εκπομπή, ο οποίος θα προβαλόταν για σένα, ας πούμε, όπως ο κύριος που έχει τον Νταβίντσι, ο Πατισιέρ, το γνωρίζεις. Ναι. Είχε κάνει μια τέτοια εκπομπή, ας πούμε, και διαφήμιζε, ας πούμε, και το μαγαζί του. Στην πορεία του άνοιξε το μαγαζί του άνθρωπος, αλλά από τον παρακολουθώ ήταν και σε αυτά τα δρόμενα τα. Αυτό είναι καλό να το κάνεις. Είναι πολύ γιατί, καλό. Γι' αυτό σε ρωτά, θα αναλάμβανε, αν έχει χρόνο. Αν έχει το χρόνο, μια τέτοια. Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί. Mm-hmm. Δεν είμαι αρνητικός mm-hmm. σε προτάσεις και αυτά, mm-hmm. ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά μου. Θα το σκεφτόμουν. Μπορεί να το κάνω. Mm-hmm. Είναι πώς θα με πιάσει εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Mm-hmm. Τώρα, τι να σε ρωτήσω, θέλω λίγο να μου πεις, μιας και επιχειρηματίας είσαι και στο χώρο αυτό είσαι τώρα, θέλω λίγο να μου πεις λίγο τη γνώμη σου και τα σημερινά δεδομένα, τα πολιτικά εδώ της Ελλάδας και πόσο μάλλον στην Πάτρα μας εδώ, θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου για την οικονομική κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και για την πολιτική κατάσταση μετέπειτα, ας πούμε. Ποια είναι η γνώμη σου γενικότερα, αν σαν πολίτης και πόσο μάλλον δεις σαν επαγγελματίας που είσαι, σε απασχολούν κάποια πράγματα, εάν. Μιας και τώρα, ας πούμε, τα τελευταία 5 χρόνια έτσι, έχουμε έτσι, λίγο περισσότερο οι Έλληνες πληγεί από αυτό το κομμάτι της κρίσης. Ναι. Και πώς θα αντιμετωπίσεις εσύ και από το κομμάτι, το δικό σας το κομμάτι, δηλαδή της επιχείρησής σας το. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Απλά δεν πρέπει να μας πρίνει από κάτω. Προσπαθούμε. Και δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και κάνουμε ό,τι το καλύτερο, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όποιος και αν ανέβει απάνω, όσοι και. Τα έχουμε δει, μας κοροϊδεύουν όλοι. Όλοι. Όποιος και να ήταν. Πώς τον βλέπεις τον πρωθυπουργό μας τον. Τι να δω, εντάξει. Δεν ξέρω. Τη γνώμη σου θέλω λίγο να μου πεις, ας πούμε, για τα πολιτικά έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί με τον συγκεκριμένο πρωθυπουργό, ας πούμε. Και αν μπορείς να πάρεις θέση. Να πάρω μια θέση και να πω ότι. Άλλα μας είπε, άλλα έκανε. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ αυτό το θεώρησα σαν προδοσία γιατί μας έβαλε σαν δημοψήφισμα, χωριστήκαμε. Mm-hmm. Δεν ήταν καλό. Και το αποτέλεσμα ήταν τίποτα, μηδέν. Mm-hmm. Βέβαια, πιστεύω ότι δεν θέλει να το κάνει. Απλά όμως δεν μπορεί, γιατί αυτή τη στιγμή δεν εξαρτιόμαστε από εμάς, κυβερνιόμαστε από άλλους. Ακριβώς. Από την Ευρωπαϊκή. Δηλαδή, όποιος και να ήταν, όποιος και να ήταν. Ίσως αντιμετώπιζε τα ίδια προβλήματα. Τα ίδια. Ή και κάποιος άλλος, δηλαδή, να πάρει τη σκητάλη και να βγει. Το ίδιο πράγμα. Το είχαμε δει. Η κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει. Και την προηγούμενη κυβέρνηση που ήταν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και αυτά πάλι αυτό. Και βασικά είδα ότι υπήρχε ανάπτυξη. Επί Σαμαρά όταν ήταν και τέτοιο υπήρχε ανάπτυξη. Πήγε να γίνει έτσι μια ανάκαμψη λίγο. Δεν τον αφήσανε. Άρα όποιος και να ανέβει δεν μας αφήνουν απ' έξω. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είμαστε υπό την επίρρεια άλλων. Αλλά κάποια στιγμή η Ελλάδα χωλαίνει, λέει, δεν πεθαίνει. Mm-hmm. Κάποια στιγμή, ας πούμε τώρα πότε θα είναι. Δεν το ξέρουμε. Το ξέρω ο Θεός. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εμείς αξίζει να πούμε εδώ στους ακροατές μας, Κυριακό, ότι εσύ, έτσι για να μην το ξεχάσουμε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, θα δώσουμε προς το τέλος της εκπομπής, δηλαδή τώρα σε 5-6 λεπτά και που θα τελειώσει η εκπομπή, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας, θα δώσουμε φίλες και φίλοι από το κατάστημα το Βέρα Γεύση, το κατάστημα το εστιατόριο το συγκεκριμένο και τον ιδιοκτήτη εδώ το σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Κυριάκο Βέρα, σε δύο άτομα, έτσι, μάλλον σε ένα ζευγάρι να το πούμε έτσι, ένα τραπέζι δύο ατόμων, προσφορά από το συγκεκριμένο κατάστημα, αφού δείτε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, προς το τέλος της, έτσι, και να δώσουμε ένα τηλέφωνο στον αέρα. Μέσω της εκπομπής δικής μας που θα σε προσεγγίσω από την εκπομπή Nicoletta Live από εμάς δηλαδή και θα σου πούνε ότι είμαστε από τη συγκεκριμένη εκπομπή, είδαμε την εκπομπή με εσάς και για δύο άτομα
Το οποίο μέχρι πότε μπορούμε να δώσουμε περιθώριο, Κυριάκο? Μπορούμε να βάλουμε και την Τσικλοπέμπτη το βράδυ που έχουμε μουσική. Ωραία, να δώσουμε λοιπόν σε δύο άτομα, φίλες και φίλοι, όποιοι μας ακούνε προς το τέλος εκπομπής και τη δουν την εκπομπή μας, τη σημερινή, σε δύο άτομα που θα μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο. Για δώσε μας ένα τηλέφωνο στον αέρα. 2610-33-10-32. Μάλιστα, 2610-33-10. Το τηλέφωνο του μαγαζιού. 2610-33-10-32. Επικοινωνούμε εσένα με τον κύριο Κυριάκο Βέρα. Έτσι, και για δύο άτομα, ένα τραπέζι για δύο άτομα, με όλα τα κομφόρ, δηλαδή όταν είναι ολοκληρωμένο τραπέζι, πλήρες, έτσι, πλήρες, όχι, όχι τσιγκουνιές, πλήρες γεύμα για δύο άτομα, φίλες και φίλοι, για τους τυχερούς, όποιος προλάβει, πρόλαβε, δηλαδή, όποιος πάρει πρώτος. Λοιπόν, τώρα, εγώ θέλω, αξίζει να αναφερθεί εδώ σε αυτό το σημείο, λοιπόν, Κυριάκο, πριν κλείσουμε, ότι εσύ στο μαγαζί σου κάνεις, υπάρχει και ορχήστρα μπάντα, έτσι, συγκροτήματα. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια γι' αυτό. Τι κομμάτια περιέχει, δηλαδή με τι κομμάτια τραγουδάνε τα παιδιά και βγαίνουν εκεί, έτσι, και κάθε πότε γίνεται, είπαμε, κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, ξεκινάμε 2,5 ώρα. Το ανακοινώνουμε και στο Facebook και αυτά. Μάλιστα. Είναι και κάποιες Κυριακές. Όλα τα δρόμενα, δηλαδή, να αναφέρουμε εδώ στον κόσμο και εκδηλώσεις σου, μπορούν να τις παρακολουθούν και μέσα από τη σελίδα σας. Ναι, ναι. Βέρας Γεύση 20 χρόνια, έτσι είναι η σελίδα ακριβώς, η επίσημη. Και Κυριάκος Κυριάκο, δηλαδή Κυριάκος Κυριάκο Βέρα. Στο Facebook μπορούν να σε βρουν εσένα και να ενημερώνουν για όλες τις εκδηλώσεις. Και στο τηλέφωνο του καταστήματος. Να πούμε ότι κάνετε και delivery. Δηλαδή, αν κάποιος δηλαδή μένει. Δεν έχουμε ασχοληθεί πολύ με αυτό το κομμάτι, γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Λοιπόν. Δηλαδή μπορεί κάποιος να δέχεται κάποιες παραγγελίες και να έρχονται εκεί οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν τις παραγγελίες. Περισσότερο κόσμο έρχεται και τα παίρνει δηλαδή από εκεί. Αλλά εντάξει, εξυπηρετούμε για κάποιο κόσμο. Μάλιστα. Όταν είναι κοντά στη γειτονιά, γιατί εσείς βρίσκεστε Αγίου Ιωάννη Μπράτσικα 60. Λοιπόν, τώρα αξίζει να αναφερθούμε, λοιπόν, είπαμε ότι εκεί πέρα κάνετε lives με μια συγκεκριμένη μπάντα ανθρώπων, έτσι, τραγουδιστές στο χώρο έμπειροι. Και τα ονόματά του θέλω λίγο να μα πει, γιατί αξίζει να αναφερθεί. Είναι ο Παντελής ο Γιακάτος, παίζει μπουζούκι και τραγουδάει. Ναι. Είναι η Μαρία Δημάκου, τραγουδίστρια. Είναι ο Σωτήρης ο Πούτος. Και έχουμε και τον Άκη το Χατζημικέ στα ακουστά. Είναι γνωστά μάλιστα, τα παιδιά. Μάλιστα. Πολύ καλή. Δηλαδή και μουσική και το στοιχείο της μουσικής, δηλαδή, και τραγουδάνε. Το έχουμε όπως παλιά. Είναι αυτό. Και ξεκινάτε 2-2,5 ώρα την Κυριακή και τελειώνει περίπου από τι ώρα κρατάει. Και τελειώνουμε γύρω στις 6.30 εκεί, 6.30 άντε το πολύ 7 μέχρι εκεί. Ναι, άτομα δηλαδή ταλαντούχα στο χώρο και έμπειρα στο χώρο από που μου εξήγησε. Έτσι. Ο Παντελής ήταν και χρόνια στο χώρο. Το ξέρουν, έχει δουλέψει και με Πανταζόπουλο και με Πανταζόπουλο. Μάλιστα. Ωραία. Πολλά μαγαζιά. Και ο Άκης, ο Χατζημικές και ο Σωτήρης ο Σωτήρης ο Πούτος είναι και στη Ζαΐρα. Μαρία Δημάκου τραγουδάει και στο Περιγιάλι και εκτός. Μάλιστα. Είναι άνθρωποι έμπειροι στον χώρο. Ναι. Κατά βάση το πρόγραμμα εκεί είναι λαϊκό. Λαϊκό, παλιά λαϊκά. Και πιο καινούργια λαϊκά και τέτοια. Και ρεμπέτικα και αυτά. Έχουμε απόλυτη γάμα. Μάλιστα. Εκεί έχουμε, δηλαδή, δεν έχουμε φαγητό. Φαγητό μετά μουσικής. Φαγητό μετά μουσικής, κρασάκι, τσιπουράκι, ουζάκι. Γλυκάκι στο τέλος, τεντουλίτσα. Τα πάντα όλα. Από ψητά μέχρι μαγειρευτά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να πούμε τώρα εν όψη, ας πούμε, και των απόκριων, να το πούμε στον κόσμο, ότι θα εκεί πέρα έχει αναλάβει και κάποιους χορούς, έτσι. Τώρα εν όψη δηλαδή των αποκριών. Έχουμε κλείσει ένα χορό τώρα το οποίο είναι το Σαββάτο. Κάποιο άλλο happening πέρα από το χορό το συγκεκριμένο. Κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο θα έρθουν εκεί και θα. Κοίταξε, αναλαμβάνουμε τα πάντα, όπως είπα. Δηλαδή. Είναι βαφτίσια, γάμι. Ναι, αναλαμβάνεται όλα φυσικά. Αλλά μιλάω τώρα για την περίοδο των αποκριών. Αν θα γίνει κάποιο πάρτι, όπως κάνετε, ας πούμε, κάθε Κυριακή, αν θα γίνει κάποιο πάρτι μασκέ με τα παιδιά εκεί που. Όχι. Μασκέ. Εντάξει, όποιος θέλει, γίνεται. Απόκριες έχουμε. Απλά την Τσικροπέμπτη το βράδυ έχουμε μουσική. Το τηρούμε. Και θα είμαστε και την καθαρά Δευτέρα ανοιχτή. Μάλιστα, να το τονίσουμε αυτό το πούμε εδώ πέρα. Με ζωντανή μουσική, μεσημέρι. Λαγάνες και όλα τα σχετικά, ό,τι έχει να κάνει με νηστίσιμη κουζίνα και ούτω καθεξής. Μάλιστα, τώρα εμείς θα σου ευχηθούμε. Κυριάκο, μιας και είσαι σήμερα εδώ καλεσμένος και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε οι κόποι σου να πάνε, κατευχήν δηλαδή που πάνε, πάει πολύ καλά το μαγαζί, δεν έχεις πρόβλημα τέτοιο. Αλλά εμείς σου ευχόμαστε ακόμα να επεκτείνεις την επιχείρηση. Έτσι και διάδοχος, από ό,τι ξέρω εγώ, να είναι και ο γιος σου, γιατί έχεις ένα παιδάκι. Και αξίζει να αναφερθεί, θα πρέπει να του δώσουμε και χαιρετίσμα του μικρούλι σου. Έτσι. Είσαι ένας άνθρωπος
ο οποίος είναι, ρε παιδί μου, πάνω κατά πάνω και τέτοιοι άνθρωποι, ας πούμε, είναι σε μένα και πολύ συμπαθείς. Βλέπω ότι έχεις παθιαστεί με αυτό που κάνεις. Έτσι, όπως είχα καλέσει και μια άλλη κυρία προηγουμένως, μια σχεδιάστρια μόνος που ήταν πολύ καλή, έτσι παθιασμένη πολύ με τη δουλειά. Και τέτοιοι άνθρωποι, ξέρεις, ότι εκτιμούνται από τον κόσμο, να ξέρεις. Σε βλέπω ότι είσαι πάνω κατά πάνω, προσπαθείς για το καλύτερο και αξίζει να σε επισκεφτούν, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που είσαι και στο χώρο έμπειρος και αν μη τι άλλο θες πρώτο πελάτης να μην είναι ευχαριστημένος και μετά έπειτα εσύ. Ακριβώς. Μα εμένα ευχαριστησή μου είναι ότι το μείνει ο πελάτης ευχαριστημένος. Αυτή είναι η ευχαριστησή μου. Να το συζητάω αυτό, φυσικά. Δηλαδή όταν βλέπω το οποίο το αδειάζει, αυτή είναι η ευχαριστησή μου. Θα σε επισκεφτούμε και εμείς, θα πάρουμε εδώ τον κύριο Τσονάκη και την υπόλοιπη παρέα και θα έρθουμε εκεί πέρα να τιμήσουμε το μενού και την κουζίνα. Εμείς να σου ευχηθούμε σήμερα να έχεις ένα πολύ όμορφο απόγευμα και σε ευχαριστούμε εδώ για τη σημερινή σου παρουσία εδώ. Φίλες και φίλοι, εμείς τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Κυριάκο Βέρα. Βέρας Γεύσης, φίλες και φίλοι, στο Facebook 20 χρόνια. Οτιδήποτε θελήσετε δηλαδή και αν θέλετε να το προσεγγίσετε. Το επώνυμο δεν είναι Βέρας, απλά να σου τονίσω, το επώνυμο είναι Μπαζάρογλου. Αλήθεια, λες. Βέρα Γεύσης λέγεται το μαγαζί. Και πώς, αυτό είναι σημαντικό για να λέγεται Βέρα Γεύσης, Βέρα Γεύσης και από εκεί το έχουν πάρει στο Βέρα, στο Βέρα, στο Βέρα. Μάλιστα. Λέγουμε Μπαζάρογλου. Α, μάλιστα. Έχω... Ρίζες δηλαδή. Μικράς Ασίας. Μάλιστα. Δεν το ξέρω αυτό. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εμείς λοιπόν να σε ευχαριστήσουμε και άλλη μια φορά. Εμείς, φίλες και φίλοι, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Θεωρώ ένα πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο, φίλες και φίλοι. Θα τα πούμε από κοντά με τον ίδιο. Μέχρι τότε να έχετε ένα όμορφο βράδυ, φίλες και φίλοι, και ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας.